Όσο ήμασταν στο αγώνισμα και κάναμε τα δεύτερα ματσαρίσματα, ήταν όλη η ομάδα μου συγκεντρωμένη και ξαφνικά είδα στο πίσω μέρος του πάγκου μας έναν τάκι να έχει φύγει από την ομάδα του, ενώ και εκείνοι κάναν αντίστοιχα τα δικά τους ματσαρίσματα, και να κρυφακούει. Τον έβλεπα, κοιτούσε, ερχόταν, προσπαθούσε να κρυφτεί, έκανε ότι πίνει νερό. Με το που το υποψιάστηκα, λέω στα παιδιά μη φωνάζετε και πείτε κάτι άλλο από αυτό που κανονίζουμε να κάνουμε. Γιατί λέγαμε θα παίξει ο Σάκης με τη σταυρούλα, θα ρίξει σταυρούλα. Και άρχισα να φωνάζω εγώ θα ρίξει ο Σάκης επίτηδες για να τον μπερδέψω. Ήμουνα σίγουρη ότι κρυφακούει, το παραδέχτηκε και στο συμβούλιο. Θεωρώ πάρα πολύ κακό αυτό που έκανε, γι' αυτό το λόγο γίνονται ομαδικά, ξεχωριστά τα ματσαρίσματα και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος που χάσανε. Τάκι μου, ας πρόσεχες. Πάντως ο Τάκης μας έσωσε χθες. Ο Τάκης. Που κρυφά άκουσε. Αλλάξαν τα ματσαρίσματα για έναν άνθρωπο που άκουσε κάτι από εμάς. Που εμείς δεν ασχοληθήκαμε καν να ακούσουμε. Για μας του λέξε ο Τάκης. Ναι, ρε. Με τη βλακία του για μας. Όχι ότι θα κερδίζανε αν έπαιζε ο Γκότσης, αλλά αλλάξανε από ό,τι είπαν τα ματσαρίσματα επειδή ακούσανε ότι θα παίξει η σταυρούλα. Έχουμε που έχουμε τα δικά μας, έχουμε και την κυρία Κατίνα τη Μαλάμο που με αυτές τις κατηνιές κατέστρεψε την ομάδα του. Ο Τάκης. Ο Τάκης μάλλον δώρο μας έκανε με το να κρυφακούσει την ομάδα μας, καθώς αποφάσισα να αλλάξω τα ματσαρίσματα τελευταία στιγμή γιατί άκουσε το όνομά μου και το όνομα της Σταυρούλας. Βέβαια από τον Τάκη όλα τα περιμένεις. Εδώ στον πρώτο τελευταίο αγώνα άφησε το μαξιλάρι και με χτυπούσε αντιαθλητικά. Εννοείται πως δεν αντέδρασα γιατί από τον Τάκη όλα τα περιμένω. Είναι ένα μεγάλο παιδί που τη στιγμή που το κάνει είναι σαν να είναι ένας άλλος μέσα του. Το ίδιο έκανε και χθες. Αποφάσισε να έρθει να κρυφακούσει αντί να κάτσει να δει τα ματσαρίσματα με την ομάδα του. Εμάς μόνο μας βοηθάει όλη αυτή η κατάσταση γιατί δείχνει ότι η μπλε ομάδα δεν έχει εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους και βάζουν έναν άνθρωπο να έρθει να ακούσει τι θα κάνουμε εμείς για να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτό νομίζω τους στέρισε και τη χθεσινή νίκη. Πάμε με το ίδιο μυαλό, την ίδια δυναμική και με καθαρό κεφάλι, αν και αρκετοί από εμάς είμαστε τραυματισμένοι, όπως εγώ έχω τον ώμο, ο Σάκης στο πόδι και γενικά υπάρχει μια νοσοκομιακή κατάσταση στην ομάδα μας. Θα πάμε να παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να έρθει και αυτή η νίκη στην ομάδα μας. Θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, η 7η σέρι και ευελπιστώ πως στο τέλος της ημέρας θα πάμε στο Συμβούλιο και ακόμη μία φορά να μην χρειαστεί να ψηφίσουμε κάποιον συμπαίκτη μας.